ο Δήμος Καστελορίζου το μόνο άνοιγμα που έχει σε προμηθευτές είναι 2.700. Δεύτερο, δεν χρειάζεται μέχρι τέλη Μαρτίου καμιά προμήθεια, διότι έχει προμηθευτεί τα πάντα. Και το τρίτο και το κυριότερο, δεν κλείνει κανένας Δήμος, απλούστατα δεν κάνει προμήθειες και δεν πληρώνει χρέη εάν δεν ψηφιστεί ο καινούριος προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός, ναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ έχω έναν υπάλληλο που κάνει το ταμείο, ναι, και ένα στο δημοτολόγιο, έχω στείλει γράμμα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητάω την κατανόησή του μέχρι τέλη Ιανουαρίου για να καταθέσουμε τον προϋπολογισμό, ο οποίος έγινε δεχτός. Α, έγινε δεχτό το αίτημα. Ακριβώς. Κατανοήσα τα προβλήματα του Δήμου του Καστελορίζου και έγινε δεχτό. Γιατί σας λέω, εγώ αυτή τη στιγμή λειτουργώ το Δήμο του Καστελορίζου με δύο άτομα. Ένα στο δημοτολόγιο και ένα στο ταμείο. Εάν νομίζουν οι κύριοι αυτοί ότι μπορούμε να είμαστε μέσα στις ημερομηνίες που μας λένε, είναι πολύ γελασμένοι.